έχετε κάνει τα πάντα στην ελληνική τηλεόραση. Και περάσατε και μια περίοδο που είσαστε από τους πρώτους που παίξατε σε πίστησιακές ταινίες. Αυτό λοιπόν σας έκανε και είδωλο στα μάτια του κόσμου και όλης της Ελλάδος. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Αυτό δεν έκανα. Άλλωστε δεν έκανα εγώ πολλές ταινίες τέτοιες. Δεν έκανα, ας πούμε. Ίσως μια-δυο ταινίες αυτές που λέμε αισθησιακές περίπου κτλ. Ναι, ίσως, είχα συμμετάσχει και εγώ σε μια-δυο ταινίες από αυτές. Άλλωστε εκείνη την εποχή γινόντουσαν μόνο τέτοιες ταινίες, τίποτα άλλο. Τα δωμάτια είχαν μέσα παντού αφίσες του Νίκου Βερλέκη. Πόθος ερωτικός για όλη την Ελλάδα. Αυτό ήταν. Αυτό περισσότερο ήταν όταν βγήκε η τηλεόραση. Όταν ξεκίνησε η τηλεόραση, γινόσουν πάρα πολύ εύκολα γνωστός, φυσιογνωμικά. Η σχέση με την κυρία Ειρήνη Παπά είναι γνωστή. Την κυρία Παπά δεν τη θεωρώ συναδελφό μου, τη θεωρώ πολύ ανώτερη. Δηλαδή, θεωρώ ότι είναι πολύ σπουδαία ηθοποιός και είχα μια σχέση μαζί της πάρα πολλά χρόνια, ήταν γνωστό άλλωστε. Έχετε επαφή ακόμα και τώρα, μιλάτε. Δεν βλεπόμαστε πια, αλλά. Και να βλεπόμαστε δεν είναι σε πολύ καλή κατάσταση αυτόν τον καιρό. Είναι σε πάρα πολύ καλά χέρια. Είναι κοντά στα ανήψια της, τα οποία την έχουν, τη φροντίζουν έτσι όπως πρέπει. Σας έχει τύχει ποτέ συνάδελφος σε γυρίσματα ή σε θεατρικό να μην τηρεί τους κανόνες υγιεινής? Πάντα υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν φροντίζουν τόσο πολύ τον εαυτό τους. Ναι, μου έχει τύχει. Και πόσο διαχειριστήκατε? Ήμουν λίγο απότομος, ας πούμε. Πώς δηλαδή μυρίζει? Ας πούμε, γλυκιά μου μυρίζουν οι μασχαλίτσες. τι άλλο θα μπορούσε να πει κανείς, ας πούμε. Κίνημα Me Too, όλα αυτά που ακούγονται, όλα αυτά που λέγονται. Ασφαλώς είμαι εναντίον της βίας, δεν το συζητάμε αυτό. Από όπου και αν προέρχεται. Και είμαι και εναντίον του bullying γενικώς. Και bullying υπάρχει και στην τηλεόραση και σε εκπομπές που παρακολουθούμε. Τώρα υπάρχει bullying και πολύ μεγάλο μάλιστα. Θεατρικά θα σας δούμε κάπου φέτος? Δεν θα με δείτε θεατρικά. Έχω σκηνοθετήσει όμως μια παράσταση, το Θεόφιλο.